Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια απίστευτη είδηση. Επιανή δουλειά, παιδιά, εντοπιστεύκω. Σε παρακαλώ, ας πούμε, είμαστε live. Ηρεμήσε. Όπως ζηλεύκεις, αλλά anyway. Τι να ζηλεύσω, έχουμε την ίδια δουλειά. Anyway. Οκ, οκ, ηρεμώ. Είναι ανάγκη να το κάνεις νόημα, τσοκούτα. Ένα λεπτό, ηρεμώ, ηρεμώ. Γίνεται να πάμε από την αρχή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εντάξει, μάνα μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγγνώμη για το προηγούμενο. Απόψε έχουμε μια συγκλονιστική είδηση. Μείναμε στο Τρόδος. Με ρωτήσετε ποιος φταίει. Είδαμε. Να λες εφταίω. Το δέντρο δεν ήταν πριν ένα δευτερόλεπτο, I swear. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εφυτρώθηκε το δέντρο μέσα ένα δευτερόλεπτο. Ήρθε η τζίπρα μας, είμαστε πάμε τώρα, ναι. Anyway. Όπως ξέρουμε τώρα... Οκ, σε πιο happy νέα. Σήμερα είμαστε live από το Τρόδος. Επαλήθηκε. Νιώθεις την κρυάδα, ας πούμε. Οκ, okay, είμαστε σε μια χριστιανική κατασκήνωση. Και... πολλά ωραία νέα. Ας πούμε. Δεν ήξερε τι να πεις, επίτευξη. Εντάξει, μάνα μου. By the way, πολλά συγχαρητήρια στις μαϊρίστες που έκαναν το κορδόν το φαΐν σήμερα. Ναι, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, έτσι. Να πούμε και τα λόγια μας. Live σύνδεση με Αναστασία Παπαδοπούλου. Ναι, Αναστασία, με ακούς? Σ' ακούω, Χρήστο. Ναι, πες μας τα νεόρατα. Η γραμμή. Σας φτάνω, σας φτάνω. Παρακαλούμε το κοντρόλ να φτιάξει λίγο τη γραμμή. Ακούγες. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ, Χρήστο. Βρισκόμαστε στην όμορφη πλατεία του Τρόδους. Ναι, ακούω παρεσήματα. Ναι, Αναστασία, να προχωρήσουμε λίγο γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος, έτσι. Που λέτε, όπως βλέπετε, υπάρχει λήψη εδώ, αλλά θέλουμε να φέρουμε τις ζακέτες μας, που βλέπετε όλοι, μέσα στο Αυγούστου. Έχουμε μια έκπληξη. Θα πάρουμε συνέντευξη από ένα ξένο, να τον πω. Εγώ πιστεύω ότι είσαι στο σπίτι του εδώ. Έχει έρθει από τη μακρινή Ελλάδα και θα μας πει πώς το πάλι και η Κύπρος. Και ωραίες ταξίδι, ναι, αλλά μην το σκέφτεσαι. Λέγεται Δημήτρη Συστήση και διδάσκει σε πανεπιστήμιο έχουν ημερωθεί. Χαίρετε. Χαίρετε. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι ακριβώς αυτό που διδάσκετε? Διδάσκω αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τι χρειάζεται αυτή, δεν ξέρουμε αρκετά καλά. Και μέχρι τώρα πώς σας φάνηκε αυτό το ακροατήριο? Πιστεύετε ότι είναι αρκετά ψηλό το επίπεδο του ή πρέπει να ενημερωθεί ακόμα? Το μωρό μου. Το επίπεδο είναι πολύ καλό και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Γιατί? Ναι, πράγματι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια έλλειψη γνώσης. Με ποιους θα συγκρίνετε, με τους Έλληνες? Γιατί όχι, βεβαίως, και με τους Έλληνες. Σκέφτεστε να ξαναρθείτε? Γιατί όχι, πολύ ωραία πέρασα, πολύ ευχαρίστως θα ξανά. Τόση μεγάλη ανάγκη έχουμε. Ευχαριστούμε. Ακούω ότι έχουμε άλλες ειδήσεις, πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό που απαιτήσατε. Και του χρόνου. Ένα Χρήστο.
Ναι, Αναστασία, σ' ακούω. Ναι, ναι. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Ηλένα, λόγο σε εσένα. Οκ. Τώρα θα πάμε άμεση σύνδεση με τα σπορτ. Πού είναι το σπορτ, αδελφό. Ωραίο. Να σου πάρω το μπαλάκι. Anyway, τι γίνονται στα σπορτ εδώ στο Τρόνος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα σπορτ που χρειάζονται εδώ πάνω, κάτω, είναι το νεροβόλεϊ. Παιδιά όλων των ηλικιών σε μεγάλες ομάδες βρέθονται μαζί με δυο σεντόνια και πολλές μάπες Σε 6 το απόγευμα είχαμε το συναρπαστικό των παιχνίδι μπάσκετ των δύο μεγάλων μας ομάδων με αξέχαστες καλαθιές και υπέροχα χορευτικά από τον Χρήστο Παπαδόπουλο. αυτά, να επιστρέψουμε στα γενικά, παρακαλώ. Τελειώσαμε. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μελίνα. Ο λόγος πίσω σε εσένα, Ελένα. Δεν νομίζω. Anyway, να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Είναι το δευτείο καιρού, νομίζω. Όχι ακόμη, εντάξει, sorry. Συνεχίζουμε. Όπως ξέρετε, ο Γιαννάκης Τιτηρής έχει φύγει από την καρασκήνωση, δεν πειράζει, αυτό θα τον σκοτά. Να πετυχήσουμε τη σφυρίχτρα. Αυτή την αγαπημένη σφυρίχτρα θα την νοσταλγήσουμε πολύ. Τους πρωινούς περιπάντους, από ό,τι ξέρετε. Εντάξει, ευτυχώς. Υπάρχει και Θεός και εντάξει. Έχει φύγει. Έχουμε μάθει πως το αυτοκίνητο έχει και πάθει κάτι, νομίζω, έτσι. Η Λένα, γνωρίζεις κάτι. Είναι αγαπημένο το τάκτερ που άνεβε κάτι άλλο. Νομίζω είναι βοηθητικές που δεν, αλλά εντάξει. Μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό ο ίδιος τα πάντα, αλλά είναι τέλειο για μας. Τέλειο. Τα power tools θα μου τα δείξει μετά, εντάξει. Τα power tools. Anyway. Να περάσουμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε. Ναι. Ο λόγος σε εσένα, Ελένα. Ευχαριστώ. Τώρα πάμε στο δευτείο καιρού. Αυτή την εβδομάδα στη Λευκοσία ήταν πύρουλος. Αυτό. Μάμπα, θα το πει. Αυτή την εβδομάδα στη Λευκοσία, όπως λέγαμε, ήταν πυρουλός. Πολύ πυρά όμως. Και είμαστε πολλά τυχεροί που είμαστε εδώ πάνω. Μωρέ, πιέσαμε το τρακ. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ο καιρός. Εύκολα γράμμα να επιστρέφω, αλλά anyway. Αυτή την εβδομάδα στη Λευκοσία ήταν πύρουλος, αφόρητος πύρουλος. Γι' αυτό μερικοί ξέφυγαν από τις πόλεις και ήρθαν στο ψόφο του Τρόνους. Να συνεχίσεις, σε εντάξει. Ψόφο του Τρόνους που στις αρχές ήταν βροχές, καταιγίδες και μέτριος ήλιος. Δηλαδή, Λένα, η ηλιοφάνεια ήταν μηδαμινή, έτσι. Μηδαμινή ηλιοφάνεια. Όσοι είσαστε ακόμα στις πόλεις, η συμβουλή μου είναι να φύγετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε ή να έρθετε τα πάνω ή να πάτε στην θάλασσα. Too hot. Νίζει η πίσφαση. Και να μην ξεχάσουμε ως πάντα να πούμε ότι ο κίνδυνος για δασικές περιοχές... I speak England very best.
And with the weather, it's gonna get better and better. Κάβετα, ρε, κάβετα. Anyway, ας αντεβάλω. Να σηκώ στον αφιό. Γεια σας. Ούτε εγώ. Άντε. Thank you.